Αγαπητές φίλες και φίλοι, σύντροφες και σύντροφοι, τα μέτρα που παίρνουμε από τη σκοπιά της κυβέρνησης φυσικά έχουν συνέχεια και συνάπτονται με τις πολιτικές δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει και αντιλαμβάνεται κανείς πως όταν η μηνιαία συνταξιοδοτική δαπάνη, δηλαδή τα χρήματα που δίνονται για συντάξεις, είναι περίπου 2 δισεκατομμύρια 200 εκατομμύρια το μήνα, μιλάμε για ένα σημαντικό κύτταρο της οικονομίας, για ένα σημαντικό μέσο ανατροφοδότησης της οικονομίας, που χωρίς αυτό είναι αναπόφευκτη η κάθετη πτώση και των δικτών του ΑΕΠ και της κατανάλωσης. Έτσι λοιπόν, για μας τα μέτρα που θα πάρουμε και παίρνουμε για τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης έχουν ως αναγκαία προϋπόθεση τη βιωσιμότητα και των οικονομικών δεδομένων που πρέπει να έχουν επάρκεια για να μπορεί να ανταποκρίνεται το σύστημα στην καταβολή αυτού του ύψους συνταξιοδοτικών παρόχων. Κοντά στα 30 δισεκατομμύρια είναι τα ποσά που οφείλονται στην κοινωνική ασφάλιση και αυτό που θέσαμε με έμφαση προς την πλευρά των δανειστών όλες τις φορές που διαπραγματευόμαστε μαζί τους στα σχετικά ζητήματα είναι ότι και προκειμένου να κάμψουμε πάρα πολλές αντιρρήσεις τους, ακατανόητες, είναι ότι κανείς που διαθέτει μία επιχείρηση, μίλησε στη γλώσσα τους μαζί τους, δεν θα άφηνε ποτέ ένα τόσο μεγάλο ποσό χωρίς να πάρει μέτρα για την ίσπραξή τους. Και τα μέτρα για την ίσπραξη πρέπει να είναι τέτοια ώστε να καθιστούν εφικτή αυτή την ίσπραξη και να είναι και βιώσιμη η οποιαδήποτε ρύθμιση οφειλών. Στην κατεύθυνση αυτή πετύχαμε, εκτός από τη διαδικασία που προβλέπεται για τη ρύθμιση οφειλών στις τράπεζες, να εισάγουμε και μια αυτοτελή ρύθμιση για οφειλή προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης που δεν έχει σχέση ο οφειλέτης με τις λοιπές υποχρεώσεις δανεισμού ως οφειλέτης είτε στην εφορία είτε στο τραπεζικό σύστημα. Και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να πρωτοτυπήσουμε πραγματικά με καλά αποτελέσματα στην εισπραξιμότητα, διευρύνοντας κατά αναλογία τις σχετικές διατάξεις του 46-69 με μια δυνατότητα να προσεγγίσουμε το προφίλ του οφειλέτη έτσι ώστε αυτό που έλεγα πάντα ότι δεν είναι δυνατό το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης να παίρνει το σπίτι του ανθρώπου για να του δώσει σύνταξη είναι αντιφατικό, είναι σύστημα προστασίας. Πρέπει λοιπόν τα πλαίσια τα οποία θέτουμε για την ίσπραξη αυτών των οφειλών να είναι στα πλαίσια πραγματικά του προφίλ του οφειλέτη, να μπορεί δηλαδή να ξεπληρώσει για να είναι και βιώσιμη η σχετική ρύθμιση, να εξυπηρετείται δηλαδή. Από αυτή τη σκοπιά έχουμε προχωρήσει στη σχετική επεξεργασία, δεν έχει ολοκληρωθεί, ολοκληρώνεται, αλλά με τέτοιες απόψεις στο σχεδιασμό, δηλαδή να μπορούμε να παίρνουμε ένα μέρος από την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη ώστε να μπορεί να αναπτύσσει και την οικονομική του δράση και να καλύπτει τις βιωτικές του ανάγκες. Έχουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία, έχουμε μπροστά μας μια πραγματικά καλή ευκαιρία, αν αξιοποιηθεί και πιστεύω ότι αυτό θα το πετύχουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο το σύστημα αξιοδοτικού συμβασμού στις τράπεζες, δίνεται ένα μήνυμα στην οικονομία, σοβαρό μήνυμα, που οπωσδήποτε θα ανατάξει και τις δυνάμεις της αγοράς για να έχουμε καλά αποτελέσματα που θα είναι και εμφανή ιδίως στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης μέσα από το σχεδιασμό που έχουμε ήδη καταρχήν αναπτύξει να μπορούμε να έχουμε μέχρι και 120 δόσεις καταβολή εισφορών, καταβολή οφειλών, δηλαδή μιλάμε για 10 χρόνια, όμως με τέτοια αναλογία δόσεων ώστε να μην είναι ούτε μια διαδικασία αποφυγής καταβολής εισφορών. Είναι πολύ ευπαθές το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης διότι έχουμε παρατηρήσει πως όσο διευρύνει τη δυνατότητα μεταφοράς οφειλών για το μέλλον τόσο περισσότερους οφειλέτες δημιουργείς ιδίως στο χώρο της αυτοαπασχόλησης εκεί όπου κάποιος μπορεί να το καταλαβαίνει κανείς που είναι έμπορος να παίρνει ένα εμπόρευμα για να βγάλει χρήματα από το να δώσει εισφορές. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε με την κοινωνική ευαισθησία
και την ευπάθεια που πρέπει να χαρακτηρίζει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τις πολιτικές μας. Και γι' αυτό το λόγο τα σχετικά μέτρα θα είναι πραγματικά στα μέτρα των δυνατοτήτων του οφειλέτη. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στις προϋποθέσεις την προσκόμιση του ε1, του ε9, το στοιχείο του ένφια, να βλέπεις δηλαδή πραγματικά την ακτινογραφία της οικονομικής δυνατότητας του οφειλέτη. Νομίζω ότι αυτή η χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί από μια νέα αρχή για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης και για την οικονομία. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία να πετύχει αυτός ο σχεδιασμός και να αρχίσουμε να έχουμε επάνωδο των οφειλετών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, διότι δεν είναι μόνο ότι οφείλουν, είναι ότι δεν καταβάλουν και τις τρέχουσες φορές όλοι αυτοί οι οποίοι οφείλουν. Δηλαδή, αποβάλλονται εντελώς από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε μια καλή τάση, από ό,τι φαίνεται, και σας ενημερώνω ότι ήδη έχουμε μια εισπραξιμότητα που πλησιάζει το 70% στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων, όταν το ανώτατο ήταν 55% πέρσι και τις προηγούμενες χρονιές, στα χρόνια της κρίσης εννοώ. Δηλαδή, φτάσαμε κοντά στα 980 εκατομμύρια αντί για 890 πέρυσι, 90 εκατομμύρια διαφορά για το πρώτο εξάμηνο. Και στον χώρο της μισθωτής εργασίας έχουμε μια ίσπραξη 5.920 εκατομμυρίων περίπου, αντί για 5.100 εκατομμύρια το 2016 για τα αντίστοιχα διαστήματα του εξαμήνου. Συνεπώς, η τάση αυτή που φαίνεται να είναι σταθερή, που αν λάβουμε υπόψη μας ότι ένας μεγάλος πληθυσμός ασφαλισμένων δεν έχουν προσέλθει στην ασφάλιση εξαιτίας του ότι από το σύστημα δεν υπήρχε τέτοια οργάνωση ώστε να λειτουργούν με όλα τα αρχεία την ίδια χρονική στιγμή. Άλλωστε, ξέρουν όσοι είναι στα ειδικά επαγγέλματα των επιστημόνων ότι και των αγροτών ότι έχει μεταφερθεί για τον Νοέμβριο η πληρωμή των οφειλών εισφορών για το 2016. Αν πάρεις υπόψη και αυτά, δείχνει η κατάσταση ότι είναι θετική, ενθαρρυντική και τα καλά μηνύματα πάντα βοηθούν το καλό κλίμα στην αγορά. Συνεπώς, η δουλειά που κάνει και ο Φώτης και που μαζί συνεργαζόμαστε όλοι για να έχουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα επανόδου των ασφαλισμένων στην κοινωνική ασφάλιση, γιατί έτσι το βλέπουμε αυτό το εγχείρημα. Θεωρούμε ότι θα έχουμε από τον Αύγουστο που ξεκινάει η εφαρμογή του συστήματος κάποια καλύτερα δείγματα που στην κοινωνική ασφάλιση με τη μεγαλύτερη ευελιξία πιστεύω ότι θα μας φέρει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, διότι εδώ όταν δεν εμπλέκονται οι τράπεζες έχουμε ένα μεγαλύτερο εύρος δυνατοτήτων που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για το σκοπό αυτό. Αλλά καλό είναι να αναφερθεί ο Φώτης που εξειδικευμένα θα μιλήσει για το σύστημα του νόμου 4669. Είναι ο κύριος όγκος των οφειλών που είναι για ρύθμιση, για να κουβεντιάσουμε μετά σε λεπτομέρειες, να μην παραστρατεί η συζήτηση από το κεντρικό εισηγητή του θέματος της ρύθμισης οφειλών. Σας ευχαριστώ και στη διάθεσή σας μετά.